χτυπήματα μέσα στη νύχτα συνταράσσουν την Οδυσσό. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν ότι οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση με ιρανικής κατασκευής drones κατά ενεργειακών υποδομών. Από την άλλη, η Μόσχα κατηγορεί τον Ουκρανικό στρατό πως έπληξε κατοικημένη περιοχή στη Χερσόνα με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Мне сказали, что тут произошло. Я приехал, тут там воронка, тут побито все, но пластик мы поубирали. Με τις ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν τρεις ακόμη περιοχές στο Μπαχμούτ και τους Ουκρανούς να παραδέχονται ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη από ποτέ. Сили оборони Бахмуту роблять все можливе і неможливе для того, аби фортеця стояла. Ворог сьогодні ніби сказився, навал хвилю за хвилю. Το Κίεβο υποδέχθηκε σήμερα τα πρώτα συστήματα αεράμινας Patriot με βεληνικές έως 150 χιλιόμετρα. Σήμερα ο όμορφος ουρανός της Ουκρανίας μας γίνεται πιο ασφαλής επειδή τα συστήματα αεράμινας Patriot έφτασαν στην Ουκρανία. Οι στρατιώτες μας έχουν μάθει τον χειρισμό τους όσο πιο γρήγορα μπορούσαν και οι εταίροι μας κράτησαν το λόγο τους. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα συνοριοφύλακες στο Βολίν, στα σύνορα με τη Λευκορωσία και την Πολωνία και τους ευχαρίστησε για την προστασία των συνόρων. Шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське. Ενώ στη Μόσχα ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού υποδέχθηκε τον Κινέζο ομολογό του, μιλώντας για τα ωφέλη από τη συνεργασία ανάμεσα σε Μόσχα και Πεκίνο. Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире.